Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου. Αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Βλέπετε στο φόντο το ψυχοεκπαιδευτικό μας σκυλί και θέλω να μοιραστώ κάτι μαζί σας. Μετά από πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή 17 χρόνια που οδηγώ αυτό το αυτοκίνητο, κατάλαβα για ποιο λόγο με έπνιγε η ζώνη στο λαιμό. Όντως έχω τη θέση της ζώνης πολύ χαμηλά, στο πιο χαμηλό σημείο, αλλά δεν το είχα συνειδητοποιήσει ότι ενώ είμαι κοντή είχα τη θέση του καθίσματος του οδηγού στο σημείο που τη βάζουν υψηλή, δηλαδή πολύ χαμηλά. Και ακριβώς επειδή ήταν χαμηλά η θέση του αυτοκίνητου, η θέση της πολυθρόνας, η πολυθρόνα ρε παιδί μου του οδηγού, επειδή ήταν χαμηλά, όσο χαμηλά και αν ήταν η ζώνη, πάλι με έπνιγε στο λαιμό. Και όπως μου έγραψε πολύ επιτυχημένα ένας τύπος, ο οποίος το έγραψε και μετά με μπλόκαρε, μου λέει, αν είναι ποτέ δυνατόν, οδηγείς και έχεις τη ζώνη στην καροτίδα. Είχε δίκιο. Είναι ένας άνθρωπος που μιλούσαμε παλιότερα, έπαιρνε και μέρος στα σχόλια, αλλά δεν θυμάμαι τώρα, ήταν εν μέσω κορονοϊού. Εν μέσω κορονοϊού έχει μπει σε απόκρυψη και με μπλόκαρε και αυτός από το Messenger, γιατί να το βάλω σε απόκρυψη, γιατί έγραφε διάφορα σχόλια τα οποία είναι νέγκινγκ. Όμως αυτός ο κύριος με τον νέγκινγκ είχε δίκιο ότι είχα τη ζώνη στην καροτίδα και τώρα έχω βάλει πιο ψηλά το κάθισμα του οδηγού και έτσι μπορεί η ζώνη να είναι στον νόμο μου και όχι στην καροτίδα μου. Αυτά. Αγαπημένοι μας τοξικοί, μερικές φορές η τοξικότητα σας αποτρέπει από το να μας πείτε αλήθειες. Γιατί αυτό που είπες με αγενή τρόπο για τη ζώνη που ήταν στην καροτίδα, είχες δίκιο. Και με έβαλες να σκεφτώ. Γιατί μου έστειλε ένα screenshot από το βίντεο και έτσι κύκλωσε με ένα κόκκινο, έντονο κόκκινο κυκλάκι το σημείο που η ζώνη ακουμπούσε στο λαιμό μου και μου λέει, αν είναι δυνατόν η ζώνη να ακουμπάει στην καροτίδα, ξέρω πως με έχεις μπλοκάρει και σε έχω μπλοκάρει και δεν θέλω να σου μιλάω, αλλά κάνε κάτι. Έκανα. Αχ, Θεέ μου. Πολύ γέλιο, γιατί μερικοί άνθρωποι έχουν χιούμορ. Όπως χθες, μία σχολιάστρια, η οποία σχολιάζεται συχνά στο κανάλι, έγραψε ένα σχόλιο το οποίο αποτελούσε νέγκινγκ, γιατί το μισό ήταν θετικά και το άλλο μισό ήταν αρνητικά. Έγραφε, αν θυμάμαι καλά, ότι παρακολουθώ πολλά χρόνια τα βίντεο. Όντως έχει πολλά χρόνια που τα παρακολουθεί. Θυμάμαι το ψευδώνυμο της. Παρακολουθώ πολλά χρόνια τα βίντεο και έχω βοηθηθεί πολύ. Όμως δεν συμφωνώ με όλα τα βίντεο. Και αυτό που βάζεις τους τοξικούς σε απόκρυψη, δεν φεύγουν από το προσκήνιο, γιατί κάνουν και άλλα προφίλ και επανέρχονται. Και μετά εκεί που είπε ότι δεν συμφωνεί με όλα τα σχόλια, λέει ίσως επειδή έχω τετράγωνη λογική και να μην συμφωνώ ή τα βλέπω τα πράγματα μέσα από το πρίσμα της τετράγωνης λογικής. Και μετά γράφει για το τάδε θέμα, έχεις βίντεο, δεν έχω δει όλα τα βίντεο, και της έγραψα εγώ από κάτω, χρησιμοποίησε την τετράγωνη λογική σου να διατρέξεις τα 4.000 βίντεο που έχει το κανάλι και να βρεις το βίντεο να βρεις το βίντεο που να σου απαντάει στο ερώτημά σου. Και μετά τη ξαναγράφω από κάτω, μπήκα τώρα στο προφίλ σου και είδα ότι έχεις κάνει, ξέρω εγώ, 200 πόσα σχόλια και σου έχω βάλει καρδιά σε, ξέρω εγώ, ήταν 200 κάτι σε 100 κάτι. Και τώρα βλέπω και το σχόλιο σου είναι σκέτο ναι το νέγκινγκ, γιατί το νέγκινγκ είπαμε είναι να λες μια καλή κουβέντα αλλά να ρίχνεις και μπηχτές. Της έγραψε κιόλας, είσαι ψυχολόγος και δεν συμφωνείς, και μου έγραψε, όχι, δεν είμαι ψυχολόγος και δεν συμφωνώ και ούτε πρόκειται να γίνει ψυχολόγος. Αν θέλεις να με βάλεις σε απόκρυψη, εγώ θα βλέπω πάλι τα βίντεο. Και γέλαζα πραγματικά, δηλαδή ήταν πολύ χιουμοριστικό, δηλαδή η κοπέλα αντιμετώπισε με χιούμορ. Και εγώ έτσι δεν την έβαλα σε απόκρυψη, γιατί είμαι σίγουρη ότι
η διέστηση μου λέει, ρε παιδί μου, ότι εκείνο το σχόλιο το έγραψε από αφέλεια, δεν το έγραψε επίτηδες για να είναι νέκιν, και γι' αυτό το λόγο όταν μετά της απάντησα όπως της απάντησα, δεν προσβλήθηκε, αντιθέτως έκανε και χιούμορ και ήταν και γλυκιά. Λοιπόν, αυτά ήταν ένα χιουμοριστικό απόσπασμα. Φοράμε το φουστάνι που μας έκανε δώρο η Πέλη και πάμε να ψωνίσουμε και θα γυρίσουμε οδηγητικό βίντεο. Βιντεάρα, αλλά και γέλα λίγο να σε δει ο κόσμος. Λακί, ω Λακί, ω Λακί, Λακί, μικρό κοπροσκυλάκι, πού είσαι βρε? Καλούλι, πού είναι το καλούλι μου, πού είναι το καλούλι μου, να το καλούλι μου, να το, χαιρέτα τον κόσμο. Λοσάρα, οχο, οχο, γεια.